Κάθε φορά που το παιδί δείχνει να πονάει στην κοιλιά του, ο φόβος των γονέων είναι μήπως πάσχει από σκολικοειδίτιδα. Πότε όμως οι ενοχλήσεις στην κοιλιά προέρχονται από σκολικοειδίτιδα? Ο παιδοχειρουργός Νικόλαος Μπαλτογιάννης, διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μας λύνει όλες μας τις απορίες. Κύριε Μπαλτογιάννη, τι είναι η σκολικοειδίτιδα και τι μπορεί να προκαλέσει? Η σκολικοειδίτιδα είναι μια πάθηση της κοιλιάς, η λεγόμενη οξία κοιλία, η οποία προκαλεί οξία φλεγμονή της σκολικοειδής απόφυσης και μας αναγκάζει να προβούμε σε άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής. Με ποια συχνότητα εμφανίζεται στα παιδιά? Στα παιδιά εμφανίζεται πάρα πολύ μικρή συχνότητα στα παιδιά. Δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο όπως πιστεύουμε όλοι. Να φανταστείτε ότι μόνο 4 στα 1000 παιδιά χειρουργείται για οξία σκολικοειδίτιδα. Πώς θα καταλάβουμε ότι το παιδί πάσχει από σκολικοειδίτιδα? Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Ένα παιδί στην αρχή των συμπτωμάτων έχει αυτά που λέμε εμείς άτυπα κλινικά συμπτώματα. Δηλαδή δεν μπορούν τα συμπτώματα αυτά ξεκάθαρα να θέσουν τη διάγνωση. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε στενά το παιδί και κυρίως να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του πόνου της κοιλιάς. Γι' αυτό και λέμε πάντα μη δίνετε παυσίπονα όταν πονάει η κοιλιά στο παιδί. Θα πρέπει ένας ειδικός να το εξετάσει, να παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτού του πόνου για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που μπορεί να μας οδηγήσουν σε λανθασμένη ένδειξη? Βεβαίως. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα στις αρχικές φάσεις του στάδιου της οξίας φλεγμονής της σκολικοειδής απόφυσης, η οποία εύκολα και ο πιο έμπειρος γιατρός να πέσει έξω. Γι' αυτό είμαστε πάντα αφιδωλοί στο να θέσουμε τη διάγνωση της οξίας σκολικοειδίτιδας, εάν δεν προβούμε σε περαιτέρω εξετάσεις. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε λανθασμένη ένδειξη? Τα συμπτώματα αυτά είναι κοιλιακό διάχυτο άλγος στην κοιλιά, χωρίς εντοπισμένη εντόπιση. Επίσης, ο μικρός πυρετός και η απουσία των εμέτων μπορούν να μας οδηγήσουν στη λαθασμένη διάγνωση της οξίας σκολικοειδίτιδας, ενώ υπάρχει μια εντερίτιδα ή ένα υπόβαθρο οξίας γαστεντερίτιδας στο παιδί. Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι γονείς? Καταρχάς, δεν πρέπει ο γονιός να πανικοβληθεί. Έχει όλο τον χρόνο του μπροστά να μεταβεί στον ειδικό γιατρό για να γίνει η εξέταση του παιδιού. Θα πρέπει λοιπόν ο γονέας να πάρει μαζί το παιδί, να πάει στον παιδίατρό του αρχικά, να γίνει η εξέταση, κλινική εξέταση από τον παιδίατρο και μετά να μεταβεί πιθανότητα στον παιδοχειρουργό ή σε κάποιο απεικονιστικό κέντρο για να γίνουν κάποιες εξετάσεις. Μπορεί ένα παιδί να καταλήξει από σκολικοειδίτιδα? Στη σημερινή εποχή πολύ σπάνια ένα παιδί μπορεί να καταλήξει από οξία σκολικοειδίτιδα. Θα μπορεί να καταλήξει εάν υπάρχει παραμελημένη οξία σκολικοειδίτιδα, τη λεγόμενη περιτονίτιδα, από την διάτρηση της σκολικοειδίου απόφυσης. Εάν δεν εντοπιστεί έγκαιρα, από κάποιο σημείο και μετά, δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι ανεπιτρεπτή. Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις με τις οποίες μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα η σκολικοειδίτιδα? Σήμερα ο κλινικός γιατρός έχει στη φαρέτητα της διάγνωσής του πάρα πολύ σημαντικές εξετάσεις. Η πρώτη εξέταση, άμεση προσβάσιμη πια από όλους σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα, είναι το υπερογράφημα κοιλίας. Το υπερογράφημα κοιλίας εύκολα μπορεί να διαγνώσει αν είμαστε σε οποιοδήποτε στάδιο της οξίας σκολικοειδίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία ότι συνυπάρχει και κάποιο άλλο νόσημα ή υπάρχει παραμελημένη εικόνα μιας οξίας σκολικοειδίτιδας, υπάρχει και η αξονική κοιλίας, η οποία πια θα θέσει τη διάγνωση πλήρως και με συγκεκριμένα στοιχεία. Πώς θεραπεύεται η σκολικοειδίτιδα? Η οξία σκολικοειδίτιδας σήμερα θεραπεύεται με δύο τρόπους. Είτε με τη συντηρητική αντιμετώπιση, είτε με τη χειρουργική. Προσοχή όμως, συντηρητική αντιμετώπιση μόνο στα αρχικά στάδια της οξίας σκολικοειδίτιδας. Εκεί που δεν έχει υποστεί βλάβες ο ιστός της σκολικοειδίας απόφυσης. Εάν έχει υποστεί βλάβες ο ιστός της σκολικοειδίας απόφυσης, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε χειρουργείο. Και το χειρουργείο σήμερα πια γίνεται με τη λαπαροσκόπηση, είναι η μέθοδος εκλογής αντιμετώπισης της οξίας σκολικοειδίτιδας. Μικρότερος πόνος, μικρότερη νοσηλεία, καλύτερη έκφραση για το παιδί. Όταν λέτε συντηρητική αγωγή, εννοείται με φαρμακευτική θεραπεία? Μάλιστα, με φαρμακευτική αγωγή. Το παιδί θα πρέπει να νοσηλευτεί κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, θα πάρει ενδοφλέβια αγωγή και θα εξετάζεται καθημερινά από τους κλινικούς γιατρούς. Ποιες συμβουλές δίνετε στους γονείς μετά τη χειρουργική επέμβαση όπου αυτή απαιτείται? Μετά από την χειρουργική επέμβαση για οξία σκολικοειδίτιδα και με τον τρόπο της λαπαροσκόπησης, οι οδηγίες μας είναι ξεκάθαρες όσον αφορά τους γονείς και την αντιμετώπιση και χειρισμό του παιδιού. Θα πρέπει να παραμείνει 1 έως 2 μέρες στο νοσοκομείο, θα εξέλθει
στο σπίτι του και θα παραμείνει κλινήρης με μικρές κινητοποιήσεις όσον αφορά στο χώρο του σπιτιού για 1 με 2 μέρες. Μπορεί δηλαδή την 4η με 5η μέρα να πάει στο σχολείο, αποφεύγει τη γυμναστική εκτέλεση για 7 με 10 μέρες. Εάν ένα παιδί ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία, μπορεί κάποια άλλη στιγμή μελλοντικά να εμφανίσει οξία σκολικοειδίτιδα? Βεβαίως και μπορεί να εμφανίσει οξία σκολικοειδίτιδα. Είναι η αντιμετώπιση της συντηρητικής, είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Αντιμετωπίστηκε τώρα, δεν αφαιρέθηκε η σκολικοειδή απόφυση, άρα μπορεί να μας κάνει με οποιοδήποτε αιτιολογία οξία σκολικοειδίτιδα. Είτε μικροβιακή, είτε μη μικροβιακή, όπως είναι η απόφραξή της από κάποιον κοπρόληθο. Βεβαίως και μπορεί να κάνει οξία σκολικοειδίτιδα στο άμεσο και απότερο μέλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω στους γονείς ότι επί υποψία πόνου θα είναι σωστό το παιδί να προσέλθει σε μία δομή, ένα παιδιατρικό κέντρο όπως το δικό μας, το ιατρικό κέντρο του Αμαρουσίου, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μορφή οξείας χειρουργικής κοιλίας, γιατί και το προσωπικό είναι έμπειρο και οι γιατροί του είναι πάρα πολύ έμπειροι. Και φυσικά εμείς εκτελούμε τη λαπαροσκοπική χειρουργική στα παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία. Κύριε Μπαλτογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.